Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Πέτρος Τσέλος εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Βρίσκομαι στη Νεάπολη Κρήτης και σήμερα θα σας βγάλω ένα βιντεάκι εδώ. Έχω έρθει σε ένα χώρο εδώ που έρχονται και δίνουν γκάζ για τα παιδιά. Έχει αρκετό κόσμο, έχει 5-6-7 μηχανάκια. Θα μπω μέσα με την κάμερα. Έχω πάρα πολύ καιρό να σας κάνω βίντεο. Και θα μπω μέσα να σας δείξω εδώ. Θα είμαι απ' έξω σήμερα, παιδιά. Δεν έχω το μηχανάκι εγώ εδώ. Δυστυχώς θα σας πω την ιστορία για το Yamaha. Καλά είναι το Yamaha, αλλά χρειάζεται σέρβις και θα πρέπει να το στείλω σε ένα μάστορα να κοιτάξουμε βαλβίδες, λάδια, λάστιχα, όλα αυτά. Γιατί όλο το καλοκαίρι το μηχανάκι το έχω παρατημένο. Αυτά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να ευχαριστηθείτε το βίντεο. Θα σας βγάλω πάρα πολλές λήψεις. Θα είναι καθαρά μηχανάκι το βίντεο. Μηχανάκι γιατί έχετε καιρό να δείτε μηχανάκι. Πόσο μου έχει λείψει το μηχανάκι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Έπρεπε να σας βγάλω μια βιντεάρα, είχα πάρα πολύ καιρό. Μόνο το και τα μυαλά στα κάγκελα, παιδιά. Όποιος δεν κάνει μότοκρος δεν είναι άνθρωπος, αυτό δεν ξέρω, πείτε ό,τι θέλετε. Συγγνώμη, έφαγα μια μπάρα Δημητριακό να πάρω δυνάμεις. Να τα μαθαίνετε από μικρά. Να ξέρετε, μικροί μεγάλοι που παρακολουθείτε, όταν μπουν στο μηχανοκίνητο από μικρή ηλικία, γίνονται σωστοί οδηγοί και έξω στον δρόμο. Δηλαδή, το χωμάτινο, το άθλημα, αυτό το συγκεκριμένο, το motocross, επειδή έχει λούκια, πέτρες, άλματα, ο οδηγός διαβάζει το έδαφος. Το ίδιο ισχύει και για τον έξω κόσμο. Δηλαδή, κάποιος που κάνει motocross θα πάρει ένα μηχανάκι και θα βγει στον άσφαλτο. Οτιδήποτε και να το πεταχτεί, έχει αντανακλαστικά. Πολύ καλύτερα από κάποιον απλό οδηγό. Γενικότερα να τους μαθαίνετε από μικρούς. Αν θέλετε να αποφύγετε τίποτα σούζι, τίποτα έντο, τίποτα τρέισερ 900 με τίποτα ξατμισόγια τέτοια 16 ονών,
να τα μαθαίνετε από μικρά τα παιδιά. Γιατί το μηχανοκίνητο άθλημα είναι υγεία. Μπήκα και εγώ μέσα, δεν άντεξα. Πήρα ένα κατέμ εδώ. Με τα σπορτέξ μπήκα, παιδιά. Εσείς γενικότερα να μην μπαίνετε χωρίς εξοπλισμό μέσα στην πίστα. Εγώ πήγα να κάνω μια γύρα μόνο και μόνο για να δω πώς είναι το πιστάκι. Είναι φοβερό. Μου είπαν εδώ έπρεπε να πάρω εξοπλισμό, θα μου δίναν μηχανάκια, αλλά δεν είμαι της φάσης που παίρνω ξένα μηχανάκια, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Γενικότερα δεν μου αρέσει να παίρνω τίποτα ξένο. Τέλος πάντων, πήρα μία βόλτα ένα κατέμ εδώ, έκανα δύο γύρες, κοιτάξτε τι έπαθα. Πού είναι. Αυτό το έπαθα γιατί σφίγγω το μηχανάκι με τα πόδια. Τέλος πάντων, θα σας βγάλω όσα πλάνα μπορώ, παιδιά. Μου έλειψε αυτό το πράγμα, μου έλειψε αυτή η φάση. Είχα πάρα πολύ καιρό να δω πολλά μηχανάκια, να πάω σε πίστα. Να ακούσω γκάζ για να μυρίσω λάδια. Γάμω την πουτάνα μου, MX μόνο. Πίνω λίγο νερό, άρε που έπρεπε να πάρω εξοπλισμό. Έπρεπε να είναι το Yamaha αυτό τώρα και να πηγαίνει κολλάρο να πηγαίνει το Yamaha. Αλλά θέλει τώρα, θέλει το Yamaha, μάγκες θέλει σέρβις. Θα το μοντάρω τώρα, θα γυρίσω τον άλλο μήνα, γυρνάω Λαμία. Δεν θα σας πω πού ακριβώς θα είμαστε, θα τα δείτε. Μείνετε συντονισμένοι, ο χειμώνας είναι μεγάλος. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο με motocross, θα κάνουμε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Θα δείτε. Αυτά, συνεχίζουμε. Μάγκης αυτό ήτανε, Πετράκης παίρνει την καμερούλα του. Το εργαλείο εδώ γίνει την γκασκόνη, πρέπει να το πλένω. Πω μαλάκες, πως έγινε τα μάξ. Τα μάξ. Αυτή είναι η φάση εδώ στην Κρήτη.
Χαίρομαι γιατί κατάφερα φέτος το καλοκαίρι που βρίσκομαι στην Κρήτη να έρθω σε μία πίστα να δω 5 αναβάτες, να γνωρίσω κόσμο, γιατί κουστάρω να γνωρίζω κόσμο που ασχολείται με το motocross. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe. Να σας δείξω λίγο, δεν μπορώ, δεν θέλω να φύγω τώρα. Μπορώ! Καβασάκιας, πες πολύ συμπλέκτη όμως. Πολύ καλό τιμόνι. Αλλά πες πολύ συμπλέκτη. Πολύ καλό τιμόνι όμως. Α, έρχεται εδώ τώρα, σε δείξω, πετάει. Άμπα! Που λέει την Κρήτη εδώ έχει πολύ καλά τιμόνια, μπράβο στα παιδιά. Αυτά, κλείνω το βιντεάκι. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, μάγκες. Συγγνώμη που είχα να ανεβάσει τόσο καιρό βίντεο, αλλά είχα μπλέξει πάρα πολύ με τη δουλειά και δεν είχα καθόλου χρόνο. Τώρα που θα έχω χρόνο θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και σας ξαναλέω, δεν θα κάνουμε μόνο με motocross, θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο. Like, subscribe και θα συναντήσω. Για πες. Ποιος είσαι, τι μηχανάκι οδηγάς? Είμαι ο Γιάννης, ναι. Οδηγάω ένα KTM. Τι KTM? Για δείξε μας. Αυτό εδώ. Έλα σίγουρα δείξε μας. Αυτό εδώ. KTM, μηχανάκια είναι αυτά.